το ερώτημα που θέτεται είναι ένα ερώτημα που ισχύει με τρόπο πολύ επώδυνο σε σχέση με όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες που η δημοκρατία κατοχυρώνει στους πολίτες της. Γιατί ξέρετε, στην καθημερινότητα της ζωής μας έχουμε την εντύπωση ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο αφορά τους άλλους, επειδή δεν μας έχει τύχει εμάς. Αν κάποια νου παραβιάζει τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, γιατί βρέθηκε σε κατηγορούμενο, μήπως έφταιγε, τάθερε λίγο και αυτό, και έτσι νύψουμε τα σύρα μας. Αυτό το οποίο μας διαφεύγει είναι ότι η προσβολή μιας ατομικής ελευθερίας, ενός δημοκρατικού δικαιώματος, είναι κάτι το οποίο, ακόμα και αν δεν μας χτυπάει εμάς προσωπικά, δεν μας έτυχε εμάς, είναι κάτι το οποίο κλονίζει όλο το σύστημα προστασίας και σεβασμού του προσώπου μας και της ιδιότητά μας σαν πολίτη. Απλά τότε μας κόπτει, τότε θα εξεγερθούμε όταν θα τύχει σε εμάς προσωπικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μειώνει την πολιτική υποστήριξη που έχουμε να δώσουμε σαν πολίτες στο τι συμβαίνει σε συμπολίτες μας που χυμάζονται. Γιατί πολλοί, το ακούω γύρω μας, δύο πράγματα ακούω. Πρώτον, ότι για να τον παρακολουθούσαν, καλώς κακώς τον παρακολουθούσαν, κάπου θα είχε μπλέξει και αυτός. Και δεύτερον, και πολύ πιο δυσάρεστο, γιατί δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε στην πραγματικότητα τη δημοκρατία μας. Μα έτσι δεν γίνεται πάντα. Το κακό κράτος δεν παρακολουθούσε και δεν παρακολουθεί και δεν θα παρακολουθεί τους πολίτες. Μα εδώ ξεχνάμε ότι εκτός από τα θεμελιώδη δικαιώματα, το εάν παρακολουθήσανε εμένα προσωπικά ή εσάς κύριε Σαχίνη ή τη συνεργάτη δάσας, είναι κάτι δευτερεύουν πια. Γιατί έχουμε περάσει σε μια άλλη σφαίρα, ότι εδώ πέρα πιάστηκε και ομολόγησε ότι πιάστηκε το κράτος να παρανομεί σε βάρος των πολιτών του και μάλιστα όχι όποιον και όποιον, και ταυτοχρόνως δεν νιώθει καθόλου η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις για αυτό. Και αυτό μας μεταφέρει λιγάκι από το εάν γίνεται σεβαστό το δικό μου το δικαίωμα του Ανδρέα Τάκη ή του Γιώργου Σαχίνη ή δεν ξέρω ποιανού άλλου συγκεκριμένου, μετατρέπεται σε πρόβλημα συνολικό δημοκρατικής λογοδοσίας. Κύριε Τάκη, σχεδόν μου καλύψατε. Θέλω να βάλω στην ενότητα αυτή τη γενική, γιατί θα πάω στο ειδικό, δύο ακόμη παραμέτρους. Υπάρχει και μία αντίληψη που λέει ότι κοίταξε να δεις, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Είναι έτσι τόσο απλοϊκό, δεν έχω να κρύψω κάτι, γιατί ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι: ωραία, βάλε μία κάμερα και ένα ηχείο μέσα στην κρεβατοκάμαρά σου και για να μην είναι και τζάμπα, ζήτησε και δικαιώματα να πληρώνεσαι γι' αυτό. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, εάν εγώ επιθυμώ να το κάνω αυτό και το πράττω με συνέσφυση και υπογράφοντας και ενεργώντας ο ίδιος με καθαρή και σώα τη βούλησή μου, αυτό είναι δικαίωμά μου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα μας συμβαίνει χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να μας δώσει κανένας λογαριασμό. Γιατί εδώ είναι αυτή τη στιγμή το καρφί που πονάει στην όλη ιστορία. Ότι μπορεί να παρακολουθούμε εγώ, εσείς, ο ένας ή οι άλλοι, και ποτέ να μην μας το πούν. Και στο μεταξύ, τα σώψυχά μας, τα μύχια της ιδιωτικής μας ζωής ή ο πυρήνας του τι πιστεύουμε και θέλουμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, να είναι κάτι με το οποίο γελάει η κοινωνία, κάτι το οποίο γνωρίζουν οι πάντες, εξεστελίζοντας την προσωπικότητά μας και κυρίως την ιδιότητα του πολίτη στο πρόσωπο του καθενός. Γιατί εδώ πέρα, ακόμα και αν εμένα δεν με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι είναι καθαρός ουρανός που αστραπές δεν φοβάται, και ας έρθει να με ψάξει οποιοδήποτε, δεν μπορώ σαν πολίτης της δημοκρατίας που θα πάω αύριο να ψηφίσω, έρχονται οι εκλογές, να μπορώ να αναδείξω αυτούς που πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι κυβερνώντες, όταν τα μέλη του κοινοβουλίου, οι αρχηγοί κομμάτων, οι κορυφές της στρατιωτικής ή αστυνομικής διοίκησης ή ο κάθε ένας και δεν ξέρω ποιος παρακολουθείται, εάν δηλαδή έχει πειραχτεί το μηχάνημα της έντιμης πολιτικής διαπάλης σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, πώς θα πάω με την αίσθηση ότι η κάλπη θα βγάλει αυτό το οποίο αντικειμενικά θέλουν οι Έλληνες πολίτες, όταν οι παίκτες του συστήματος παρακολουθούν ο ένας τον άλλον? Αυτό είναι μια τρομερή διαταραχή που πρέπει να αποκατασταθεί, να εμπιστευτούμε δηλαδή και το κράτος και τους μηχανισμούς του να διασφαλίζει τα δικαιώματά μας, ακόμα και το κράτος που μπορεί να παρακολουθεί νομίμως στις εξαιρετικές περιπτώσεις. Να το ξαναεμπιστευτούμε με έναν τρόπο ασφαλή πριν κατεβούμε ως χώρα σε εκλογές,
που απαιτεί ακριβώς μυστικότητα, αμεροληψία και ασφάλεια καθεμιάς και καθενός σαν πολίτη. Χωρίς μεροληψία και ασφάλεια των εκλογών δεν γίνεται. Και τέτοιο πράγμα δεν γίνεται χωρίς μυστικότητα των ανταποκρίσεων. Ας το πάρουμε χαμπάρι. Άρα κύριε Τάκη, είναι κάτι βαθύτερα θεσμικό εδώ. Δώστε μου μία εξήγηση και θα έρθω στο ειδικό. Σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μία πλειάδα ονομάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν έχουν διαψευστεί. Μπορεί ακόμη και ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν αμφισβήτησε την παρακολούθησή του, ούτε ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το περιεχόμενο που αναγράφονταν στα ενημερωτικά δελτία αμφισβητείται. Δηλαδή το αν υπήρχε μαύρο χρήμα. Όχι ότι παρακολουθούνταν. Σας κάνει εντύπωση το γεγονός όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρακολουθημένων δεν κάνει καμία κίνηση. Κοιτάξτε, εάν παρακολουθήσετε ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους μιλάτε, θα δείτε ότι πρόκειται για πρόσωπα των οποίων η πολιτική ή η επαγγελματική τύχη είναι κάτι το οποίο συναρτάται με την επιβίωση της παρούσας κυβέρνησης με τη στήριξη της ενεστώσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Να είμαστε τώρα ειλικρινείς μεταξύ μας, σαν πολίτες αυτής της χώρας, την οποία ζούμε όλοι μας καθημερινά. Ότι δεν είναι και τόσο ευχερές σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό, σε τόσο ακραίο βαθμό σύστημα, όπου λίγο πολύ η κορυφή του εκτελεστικού, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και αυτό το νέο παγιές όργανο που αποκαλείται Μαξίμου, δεν αναφέρεται πιθανά στο Σύνταγμα, όταν ελέγχει τόσο δομικά τα μέλη του κοινοβουλίου που το στηρίζουν κοινοβουλευτικά, να δει τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούνται και ανήκουν σε αυτό το σύνολο, να στραφούν εναντίον της κυβερνητικής ηγεσίας που θα προσδιορίσει και την κάθοδό τους στις επόμενες εκλογές ή την θέση τους στο κυβερνών κόμμα κ.ο.κ. Η κομματική πειθαρχία φαίνεται να αποτελεί ένα ειδικό συγκολητικό δεσμό αυτή τη στιγμή που εμποδίζει ανθρώπους που ιδιωτικά θα παραδεχθούν και θα δείξουν και αγανάκτηση για ότι παρακολουθούνται αυτό να προβούν σε μια δημόσια ενέργεια. Και είναι θλιβερό από κάθε σκόπια το ότι η χώρα μας και ο κοινοβουλευτισμός της δεν διαθέτει τα αντανακλαστικά εκείνα τα δημοκρατικά που άλλες χώρες, τις οποίες πολλές φορές κατακρίνουμε, όπως η Μεγάλη Βρετανία, φαίνεται ότι έχουν. Ακόμα και η Αυστρία που κατηγορούμε για αυταρχισμούς και φασισμούς. Και ώστε να είναι σε θέση το κυβερνών κόμμα το ίδιο να μεταβάλει τα πρόσωπα της ηγεσίας του, επειδή αυτά έφτασαν σε βάρος του συντάγματος και της δημοκρατίας. Άρα, να εν της πράγμαση λέτε τελικώς η αποτύπωση, το αποτέλεσμα υποκλοπών και παρακολουθήσεων. Μου λένε εδώ αρκετοί ακροατές, κύριε Τάκη, λέει καλά τα λέτε, αλλά σε ποια δημοκρατία θα μπορούσε η εξουσία να κάνει όσα κάνει, και δεν μιλώ μόνο για τις παρακολουθήσεις, και να μην παρετείται κανείς, να μην τιμωρείται κανείς. Αν είναι έτσι, τότε γιατί να μην μπορώ να κάνω εγώ τα ίδια, λέει εδώ ο πολίτης, και να μην με αγγίζει κανείς. Αν δεν μπορώ και αν για μένα ισχύουν οι νόμοι, τότε για ποια δημοκρατία μας μιλάμε? Να μιλάμε καλύτερα για τη δημοκρατία τους, μου λέει εδώ. Κοιτάξτε, δυστυχώς, και αυτό με θλίβει πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και ως νομικό και ως Έλληνα πολίτη, ότι δεν μπορώ δυστυχώς, δυστυχέστατα, να αντικρούσω πλήρως αυτό το οποίο επισημαίνει ο ακροατής. Γιατί αυτό που και εμένα με απασχολεί είναι πια η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Γιατί δημοκρατία νοείται στη βαρύ και λειτουργούσα εκεί όπου υπάρχουν μηχανισμοί δημοκρατικής λογοδοσίας, εκεί όπου το εκτελεστικό και η κορυφή του δίνει λογαριασμό. Και λογαριασμό, για να μπορείς να δώσεις σε μια δημοκρατία, θα πρέπει αυτός στον οποίο δίνεις τον λογαριασμό να είναι ο πολίτης, οι πολίτες, ο λαός και κυρίως θεσμικά το συγκροτημένο σώμα εκπροσώπησής του, η Ελληνική Βουλή. Εάν μια χώρα είναι δημοκρατία, είναι επειδή το κυρίαρχο όργανο σε αυτήν είναι ο λαός και οι εκλεγμένοι δημοκρατικά αντιπρόσωποι του. Δηλαδή, αν αυτοί έχουν τον τελικό λόγο, ή τουλάχιστον αν αυτοί εν τέλει είναι αυτοί οι οποίοι θα ακούσουν τις εξηγήσεις και θα κρίνουν με βάση αυτές αν αξίζει να έχουν αυτή την ηγεσία στη χώρα ή όχι. Το κρίναν οι Εγγλέζοι. Ο κύριος Μπόρις Τζόνσον είπε ένα ανόητο, ένα χαζό ψέμα για το πάρτι που κάνανε ή δεν κάνανε ως υπουργικό γραφείο, προς υπουργικό γραφείο για τον κορονοϊό. Το ψεύδος αυτό οδήγησε στην παρέτησή του κατά πέτηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που φέρεται να έλεγχε. Γιατί στην χώρα που προέρχεται ο κοινοβουλευτισμός, φαίνεται ο κοινοβουλευτισμός μετά από 300 τόσα χρόνια να λειτουργεί ακόμα. Στη χώρα μας φαίνεται ότι ο κοινοβουλευτισμός έχει μετατραπεί σε έναν ακραίο πρωθυπουργοκεντρισμό που δίνει την αίσθηση ότι κυβερνάει και ελέγχει τα πάντα
σαν βιβλικός ήρωας, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να δίνει λογαριασμό. Και σε αυτό, αλλά φαντάζομαι θα το πούμε και αυτό, φαίνεται και η δικαιοσύνη να βάζει πλάτη. Θα έρθω σε αυτό. Απαντήστε σε δύο ακόμη ερωτήματα, μόνο παρακαλώ πολύ, ακροατών. Σπύρος, δηλαδή, λέει, κύριε Τάκη μου, οι καμέρες ασφαλείας στους δρόμους δεν καταργούν ατομικά δικαιώματα? Και άλλος ένας φίλος λέει, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο καθηγητή, α, είναι και επιστήμονας, αν οι σημερινές σε βάρος των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων πράξεις προκύπτουν ή έχουν επηρεαστεί και από τους περιορισμούς πανδημίας, σαν απόνερα, θα λέγαμε. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και παρατηρήσεις και τα δύο. Πρώτον, φυσικά οι κάμερες οι οποίες υπάρχουν στις δημόσιες οδούς και έχουν τοποθετηθεί από την ελληνική αστυνομία, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει τρομερά ερωτηματικά σε σχέση με τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την ικανότητα καθενιάς και καθενός μας να διαχειρίζεται την δημόσια εικόνα του προσώπου του όταν αυτή αποτυπώνει και πολιτικές στάσεις. Παράδειγμα, εάν επίμονα τραβάνε οι κάμερες την διαδήλωση και ζουμάρουν και στα πρόσωπα, ο Τάδε, ο Δίνα ή οι άλλοι έχουν χαρακτηριστεί, έχουν πάρει το πρόσημο, το πολιτικό, το οποίο θα τους βάλει αυτός που κοιτάει τις κάμερες. Αυτό το ζήτημα ακριβώς, σας θυμίζω, με έναν δυσάρεστα παρόμοιο τρόπο με το σήμερα, ήταν το σημείο τρομερής πολιτικής και νομικής τριβής μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και του προκατόχου της θέσης του κυρίου Δογιάκου, του περίφημου κυρίου Σανιδά, που ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θεωρούσε ότι μπορεί να νομοθετεί και να ερμηνεύει αυθεντικά τον νόμο και το Σύνταγμα με γνωμοδοτήσεις, λέγοντας ότι όχι, ό,τι και αν πει η συνταγματικά εντεταλμένη αρχή προστασίας δεδομένων τότε το 2007, δεν με ενδιαφέρει, αποφασίζω και διατάζω ότι οι κάμερες είναι νόμιμες και τελείωσε. Και ως εκ τούτου οδηγήθηκε τότε στο πλαίσιο της κρίσης αυτής σε παρέτηση η ανεξάρτητη αρχή και επεκράτησε η επιβαλλόμενη δια της στήριξης και της ελληνικής αστυνομίας θέση του κυρίου Σανιδά, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τότε. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς επισφαλές σε βάρος των δικαιωμάτων μας σήμερα. Και οπότε συμφωνώ με αυτό που ανησυχεί τον συνάδελφο, τον ακροατή. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, που θυμίστε μου ήταν αν ήταν τα προεόρτια αυτής της ιστορίας ο τρόπος περιορισμού ελευθεριών στην πανδημία. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, και αυτό υπερβαίνει την παρούσα συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον ευρύτατο πληθυσμό της χώρας σε μια κατάσταση ελαφρώς πανικού για την προσωπική υγεία καθεμιάς και καθενός, βρεθήκαμε να είμαστε μέσα από την ανάγκη να ακούσουμε κάτι αξιόπιστο κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, να αποδεχθούμε μια σειρά από πάρα πολύ δραστικούς περιορισμούς σε θεμελιώδεις ελευθερίες μας, σε ελευθερίες που θεωρούσαμε ότι δεν νοούνται να περιορίζονται. Όπως είναι η δυνατότητά μου να βγω να πάω στο περίπτερο ή να πάρω μια ανάσα στο δασάκι απέναντι από το σπίτι μου. Αυτό, οι θεμελιώδεις αυτές ελευθερίες που περιοριστήκανε και με την αίσθηση του κοινού πανικού δημιούργησαν λιγάκι έναν μυθριδατισμό σε σχέση με τις προσβολές των δικαιωμάτων. Σε σημείο που να θεωρούμε ότι, εάν προκύπτει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από την καθημερινότητα όπως την έχουμε συνηθίσει, δικαιολογείται να μπούμε σε έναν γύψο. Και αυτό θα το ζούμε και θα το ζήσουμε και με άλλες περιστάσεις, σαν αυτές τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο επικίνδυνες περιστάσεις και αν δημιουργούν για την κυκλοφορία μας, για παράδειγμα, δεν δίνουν από μόνα τους κάποια δικτατορική εξουσία στην ελληνική αστυνομία, στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή στον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για το αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε από το σπίτι μας, αναλαμβάνοντας και τους σχετικούς κινδύνους. Αυτά είναι μηχανισμοί που τα τελευταία χρόνια, και δεν είναι μονάχα η πανδημία, αντίστοιχη απαρχή αυτού του μηχανισμού και πια του ψυχικού του Έλληνα πολίτη να δέχεται ως εύλογες όλες τις ρυθμίσεις που περιορίζουν τα δικαιώματά του εάν συντρέξει κάτι έκτακτο, ξεκινάει από την περίφημη δημοσιονομική μας κρίση. Όταν θεωρήθηκε αυτονόητο ότι για να αποφύγει η χώρα τον δημοσιονομικό εξοχιασμό θα πρέπει να υποστούν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δραστικές μειώσεις των περιουσιακών τους δικαιωμάτων ή των προσβετιών τους, χάρη του εθνικού οικονομικού συμφέροντος, ακόμα και αν καταλήξουν τη στιγμή αυτή να πέσουν κατά το όριο της φτώχειας. Αυτές οι μπαλάντες
σε βάρος των δικαιωμάτων οδηγούν καταστάσεις και καταστάσεις σε βάρος της δημοκρατίας. Είπατε μια χρυσή έκφραση, μυθριδατισμός. Θέλω να προχωρήσουμε γιατί το υπονοήσατε. Αν είναι ένα το σκάνδαλο παρακολουθήσεων υποκλοπών, το δεύτερο σκάνδαλο είναι η προσπάθεια συγκάλυψης. Και αναφερθήκατε, όχι με χαρά, δυστυχώς και συμμετοχή παραγόντων στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Αυτή η παρέμβαση, γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη γνώμη σας, εκφεύγει του ίδιου του συντάγματος? Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, στα ζητήματα αυτά ως νομικός και ως διδάσκος σε νομική οφείλω να είμαι προσεκτικός. Και μάλιστα όταν αναφέρομαι σε δικαστικούς λειτουργούς και μάλιστα στην κορυφή της εισαγγελικής ιεραρχίας. Ο κύριος Ντογιάκος έχει το όντι εκ του νόμου την δυνατότητα να γνωμοδοτεί για ζητήματα γενικότερου νομικού ενδιαφέροντος. Αυτό ήδη από μόνο του είναι μια πολύ αόριστη αξιολογική έννοια που λίγο πολύ του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει και να γνωμοδοτεί για ό,τι προκύψει σαν θέμα επικαιρότητας, ακόμη και αν υπερβαίνει τα ζητήματα ποινικής δικαιοδοσίας που τον αφορούν ευθέως. Οπότε δεν μπορεί να γνωμοδοτεί, ακόμα και αν οι περιστάσεις οι σημερινές δημιουργούν την αίσθηση, την υποψία ή και τη βεβαιότητα σε πολλούς από εμάς ότι δεν είναι καθόλου αθώα η παρέμβασή της σε σχέση με τα πολιτικό στεκτενόμενα. Ωστόσο, τυπικώς μπορεί να μιλήσει. Και μπορεί να μιλήσει, ξέρετε, και για έναν άλλο λόγο. Επειδή η γνωμοδότησή του, ό,τι και αν ο ίδιος υπονοεί, ό,τι και αν υπονοεί η κυβέρνηση, δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτική. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να υποκαθίσεται στη θέση του Έλληνα νομοθέτη της Βουλής και να νομοθετεί. Μπορεί να λέει τη γνώμη του. Μισό λεπτό. Λέτε δεν είναι. Αλλά δεν δεσμεύει. Δεν δεσμεύει, αλλά όταν σε αυτή τη γνώμη αναφέρεται ακόμη και σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, αν συνεχίσει η ΑΔΑΕ τον τρόπο του ελέγχου, ο κύριος Ράμος, τότε είναι απλά μια γνωμοδότηση. Προσέξτε, είναι σημαντικό να δούμε στο μηχανισμό τον οποίο χρησιμοποιεί ο κύριος Ντογιάκος. Γιατί δεν είναι ένας τυπικός νομικός μηχανισμός για την επιβολή της νόμης του. Είναι η πραγματικότητα που δημιουργεί η θέση που κατέχει και οι πολιτικές περιστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Γιατί ναι μεν τυπικά δεν έχει καμία απολύτως δεσμευτικότητα η γνώμη του κυρίου δεσμευτικά του κυρίου Ντογιάκου, είτε για την αρχή προστασίας, είτε για τον κάθε πολίτη, είτε για τους εισαγγελείς. Και αυτή είναι η δικαστική λειτουργία. Δεν μπορεί να τους διατάξει ο κύριος Ντογιάκος. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Δύο τινά. Πρώτον, με τη γνώμη του κυρίου Ντογιάκου, που δεν είναι και ο πρώτος ένας απλός πολίτης, δεν είναι κανένας απλός εισαγγελέας, είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μπαίνουν απευθείας στο ποινικό τουλάχιστον απειρόβλητο οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι, αν θυμάστε και όλα στα πραγματικά περιστατικά, τον ενέπλεξαν. Αυτοί έσπευσαν να τηλεφωνήσουν σε αυτόν όταν πήγε να κάνει η αρχή προστασίας τον έλεγχό της. Τι θα γίνει τώρα όμως? Όταν έχει πει αυτό το πράγμα που έχει πει ο κύριος Ντογιάκος, ο κάθε πάροχος ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον έλεγχο της αρχής διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών μπορεί να τον επικαλεστεί και να πει: συγγνώμη, έχει άλλη γνώμη ο κύριος Ντογιάκος, την οποία ασπάζομαι και εγώ. Δεν σας επιτρέπω, και έτσι να αρνηθεί τον έλεγχο. Ρωτάω εγώ, θα πάει ο οποιοδήποτε Έλλην αστυνομικός ή θα κινηθεί ο οποιοδήποτε Έλλην εισαγγελέας του οποίου η καριέρα εξαρτάται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις από την κρίση του κ. Ντογιάκου και των άλλων ανωτάτων εισαγγελέων και με τις περιστάσεις της καθημερινής λειτουργίας των δικαστηρίων και της εισαγγελίας, οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι από τις περιστάσεις να ακολουθούν την κατεύθυνση του κ. Ντογιάκου? Ποιος εισαγγελέας και ποια ελληνική αστυνομία θα πάει να συλλάβει τους νομικούς υπευθύνους του παρόχου που θα αρνηθούν το συνταγματικό τους καθήκον να δώσουν στοιχεία και να, στην αρχή και να κάνουν, και να αφήσουν την αρχή να κάνει τον έλεγχό της? Το μοναδικό το οποίο θα μπορεί να κάνει η αρχή θα αναγκαστεί να μείνει άπραγε, ούτε η ελληνική αστυνομία ούτε οι εισαγγελίες θα κινηθούν σε βάρος των παρόχων, είναι να υποβάλει κανένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα σπεύσει ο πάροχος να το χτυπήσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν τελικά δεν πέσει ακυρωτικά το πρόστιμο, να το πληρώσει με δόσεις μετά από πολλά χρόνια. Και από την άλλη μεριά, πρακτική σημασία έχει ότι εάν η αρχή διασφάλισης απορρίτου προχωρήσει, όπως σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, στους ελέγχους, ναι, και πολύ καλά θα κάνει,
εκεί πέρα πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος. Όχι επειδή θα τους έχει διατάξει, αλλά επειδή θα έχει εκφέρει με όλη αυτή την επισημότητα τη γνώμη του κ. Δογιάκος, οι υφιστάμενοι του εισαγγελείς, τόντι να κινηθούν σε βάρος της αρχής. Αυτή η πραγματική συνέπεια εν ώψη των περιστάσεων και του ειδικού ρόλου που είχε ο κ. Δογιάκος είναι που καθιστούν πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός της παρέμβασής του σε αυτόν τον χρόνο. Δεν τολμώ και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι υπάρχει συμπαιγνία κυβέρνησης στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά δεν μπορώ να εμποδίσω κανέναν να το σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά. Δεν έχω επιχειρήματα για να διαψεύσω αυτό το πράγμα, όσο και αν δεν θέλω να το πιστέψω εγώ ίδιος. Για φανταστείτε σουρεάλ σκηνή, εισαγγελείς να συλλαμβάνουν τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ που πάει να κάνει έλεγχο για υποκλοπές και παρακολουθήσεις. Αν το ζήσουμε. Ελπίζω να μην το δούμε αυτό. Ελπίζω να μην το δούμε. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και τελεσμένα αντιδημοκρατικά στην πατρίδα μας. Έχω ένα εξαιρετικό ερώτημα από το φίλο το Δήμο και είναι και δική μου απορία. Ερώτηση λέει. Πρόεδρος Δημοκρατίας, κύριε Τάκη μου, υπάρχει? Διότι έκανε μια σύγκληση με τους παράγοντες της δικαιοσύνης, αλλά όπως είπε, όχι για θέματα επικαιρότητας, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Εδώ δεν γίνεται λόγος για το αν υπάρχουν παρακολουθήσεις, είναι δεδομένο. Γίνεται λόγος όμως αν είναι ή όχι θεσμικό, ανάλογα πώς το βλέπει ο Ντογιάκος, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλος. Η πρόεδρος Δημοκρατίας, όχι μόνο όφιλε, λέει ο Δήμος, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο έχει σαφέστατη υποχρέωση σε βαθμό παρετήσεως, να εκδώσει σαφέστατα ένα προεδρικό διάταγμα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε, δεν είναι, λέει, ο άνθρωπος που διασφαλίζει τις θεσμικές λειτουργίες του ίδιου του πολιτεύματος? Ο αγαπητός ακροατής έχει ένα σοβαρό δίκιο. Να επισημάνω μονάχα ότι ο πρόεδρος ή πρόεδρος εμπροκειμένου της Δημοκρατίας δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει διατάγματα από μόνη της, από μόνος του. Διατάγματα με βάση το Σύνταγμά μας, και αυτό είναι κάτι που έχει αξία δημοκρατική, μπορεί να εκδίδει μονάχα μετά από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, που έχει και την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οπότε δεν τίθεται θέμα προεδρικού διατάγματος, αλλά πράγματι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας εμπροκειμένου είναι η ανώτατη άρχον συνταγματικής περιοπής της πατρίδας μας. Είναι της δημοκρατικής μας Ελλάδας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η ρυθμίστρια του πολιτεύματος. Και ρυθμίστρια του πολιτεύματος δεν σημαίνει παρεμβαίνω και δίνω διαταγές, αλλά εκφράζω την γνώμη μου από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και επιχειρώ με τις διαβουλεύσεις που έχω την αρμοδιότητα να αποκαλώ μεταξύ των πολιτιακών παραγωγών διάφορα ζητήματα ή αντιπαραθέσεις σε μια λύση συμβατή με τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτά όλα πράγματι δίνουν στην αγαπητότητα της κυρίας Σακελαροπούλου τη δυνατότητα και νομίζω και την ευκαιρία να κάνει μια ηθικού, γενικού πολιτικού ηθικού χαρακτήρα παρέμβαση χωρίς την παραμικρή στράτευση υπέρ της μίας πολιτικής άποψης ή της άλλης, ακριβώς όταν τα πράγματα έχουν καταφανώς φτάσει σε ένα σημείο όπου διακυβεύεται η αξιοπιστία της δημοκρατικής λειτουργίας. Νομίζω και όπως ο κύριος ακροατής, έτσι και εγώ ο ίδιος είμαι μεταξύ των πολλών αυτών που αναμένουν και προσδοκούν μια κέρια παρέμβαση της κυρίας Σακελαροπούλου, όχι μονάχα επειδή είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας με γνωσμένη ευαισθησία, αλλά γιατί και η ίδια προέρχεται από μια θέση που της δίνει και την τεχνική γνώση και την νομική ποιότητα και την ηθικοπολιτική ευαισθησία να πάρει θέση για κάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα της δημοκρατίας. Ήτανε η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε τελική ανάλυση ήτανε και η συνάδελφος του αντιπροέδρου τότε μαζί της, του κυρίου Ράμου, νυν προέδρου της ΑΔΑΕ. Νομίζω ότι η κυρία Σακελαροπούλου ήταν και παραμένει το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα έδινε με μία ξεκάθαρη και πολιτικά ουδέτερη κρίση του δημόσια μια αίσθηση ότι λειτουργεί ακόμα η δημοκρατία στη χώρα μας και θα έδινε και την αίσθηση της αξιοπιστίας που θα έπρεπε να έχει όλος ο θεσμός της πρώτης δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ναι, και εγώ περιμένω κάτι από την κυρία Πρόεδρο. Σαφές. Και πρέπει να το κάνουμε. Επειδή έχω δεκάδες ερωτήματα, αλλά εσείς έχετε μάθημα, θα κλείσω με κάτι που μου στέλνει ο επιστήμονας ο Αντώνης Ογκούρλιας και είχε ενδιαφέρον, ήθελα να σας το ρωτήσω, με αυτό θα κλείσω. Παρακαλώ, βέβαια. Πώς κρίνει ο καθηγητής, και ζητώ συγγνώμη για την κατάξυση του χρόνου, αλλά πώς κρίνει ο καθηγητής την πρόθεση να μπλοκαριστεί κόμμα πρώην στελέχους Χρυσής Αυγής που έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση σε ερχόμενες εκλογές,
δεν είναι αντίθετο στην ισχύουσα ένωμη τάξη και τα ισχύοντα του ευρωπαϊκού δικαίου. Εν τέλει, πώς οδηγηθήκαμε σε ένα τέτοιο δίλημα από τη στιγμή που δεν υπάρχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων? Και κύριε Τάκη, είστε και πρόεδρος της Ένωσης, της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ναι, ότι... με πολύ αυτή η μου ιδιότητα. Ναι, ό,τι και, να, ό,τι και να είναι ο άλλος, εάν μιλάμε για ένωμη τάξη και δύναμη της δημοκρατίας. Πώς, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, επειδή, ξέρω εγώ, υπολογίσαμε και τα κουκιά και θέλουμε κουκιά, κάνουμε αυτό που κάνουμε? Κύριε Σαχίνη, σε αυτό έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και έχω και μια ιδιότητα γνώμη. Η Χρυσή Αυγή, ο ηγετικός της πυρήνας, ήταν μια εγκληματική οργάνωση και τα μέλη του αυτή τη στιγμή εκτείουν ποινές. Μεταξύ αυτών και ο κ. Κασιδιάρης. Οι πολιτικές, ηθικές, φιλοσοφικές αντιλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής και του κ. Κασιδιάρη μου είναι ιδιαζόντως, ακραία απεχθής. Γνώμη αυτή του κυρίου Κασιδιάρη και λοιπόν μελών της Χρυσής Αυγής την τίμησε, με όσα εισαγωγικά θέλετε, με την ψήφο του, ένα μη αξιοκαταφρόνητο κομμάτι του ελληνικού εγωικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση, οσοδήποτε αειδιαστικές μπορεί να βρίσκω στις πολιτικές απόψεις του ενός ή του άλλου προσώπου, οσοδήποτε και αν θλίβουμε το γεγονός ότι συμπολίτες μου συντάχθηκαν με την ψήφο τους με τέτοιες απόψεις, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ξεχνώ ότι πρόκειται καταρχήν για συμπολίτες μου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στο λάθος, ακόμα και το τραγικό λάθος, όσο το λάθος τους δεν τους οδηγεί σε πράξεις που προσβάλλουν τη δημοκρατία, σε πράξεις που προσβάλλουν δικαιώματα των άλλων και ελευθερίες, όπως τη ζωή του Παύλου Φίσα, που τόσο άδικα και τραγικά χάθηκε. Από τη στιγμή όμως που η συμπεριφορά, πολιτική ή άλλη, τελεί εντός του πλαισίου της υφιστάμενης ένωμης τάξης και δεν προσβάλλει δικαιώματα και ελευθερίες και λειτουργία του πολιτεύματος, ό,τι και αν έχει ο άλλος στο μυαλό του, το να του απαγορέψω την πολιτική συμμετοχή επειδή θεωρώ δελειρά τα όσα πιστεύει, είναι κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται ότι κολλάει με την ιδέα της δημοκρατίας. Και το γεγονός ότι θυμάται κανείς την ευκαιρία, βρίσκει ευκαιρία να βάλει στο τραπέζι την απαγόρευση πολιτικού κόμματος που είναι ασύμβατη με το δημοκρατικό μας πολίτευμα εν ώψη συγκεκριμένων εκλογών, και επειδή συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός πρόκειται να του αποσπάσει ψήφους, όπως φαίνεται να συμβαίνει σήμερα, αυτό νομίζω ότι είναι, παίζω πόκερ με στυναγμένα χαρτιά στη δημοκρατία. Δεν γίνεται έτσι όμως. Νομίζω ότι είστε σαφείς, η δημοκρατία δεν είναι à la carte. Προφανώς και οι εγκληματικές πράξεις έχουν κολλασμό, έχουν καταδίκη και ποινές και εγκλισμούς. Άλλο αυτό όμως λέτε, και άλλο να καθίσω και να απαγορεύσω σε συνθήκες δημοκρατίας στον οποιοδήποτε, επειδή μου περνάει από το μυαλό, αν μου περνάει από το μυαλό και το κάνω γι' αυτό το λόγο, και δεν το κάνω απλά και μόνο στα πλαίσια μιας εκλογικής δικής τακτικής. Αφήστε που εδώ βλέπω τη ρύθμιση και έχει κάποιες γενικότητες και ασάφειες. Δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ρύθμιση. Όχι, με βάση αυτά που έχουν διαρρεύσει. Ναι, έχει ασάφειες. Αυτό μπορεί να περικλεί τον οποιοδήποτε. Ναι. Και επειδή μιλήσατε για μυθριδατισμό, στη δημοκρατία, άμα γίνουν λάστιχο όλα, μετά στρέφονται και εναντίον σου. Κύριε Σαχίνη μου, κοιτάξτε τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης στο να αποτρέψει την κάθοδο του κ. Κασιδιάρη έγκυται στο περιεχόμενο των απόψεων του κ. Κασιδιάρη και όχι στο γεγονός ότι θα τις αποσπάσει ψήφους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι και το τραγικότερο. Μα εάν απαγορέψουμε στον κ. Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές, εφόσον δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Ναι, το είπαμε αυτό. Ναι. Εάν το απαγορεύσουμε, πόσο ήρωα πρόκειται να τον κάνουν όταν αυτός και οι οπαδοί του θα μπορούν πια να περιφέρονται με καμάρι ως η μεγάλη απαγορευμένη αλήθεια που η κακιά δημοκρατία δεν τους αφήνει να την πούν? Πώς θα τους ηρωποιήσουμε? Και αν τυχόν μεταξύ όσων πέσουν στην παγίδα της πρότασης για την απαγόρευση τώρα της καθόδου του κ. Κασιδιάρη, όσοι από αυτούς τυχόν ανήκουν στην αριστερά, θα πρέπει να σκεφτούν μήπως ο επόμενος στην απαγόρευση μπορεί να είμαι εγώ, επειδή δεν αρέσουν οι απόψεις μου? Ας κάνουμε το τραγικό λάθος ως δημοκρατία να αρχίσουμε να απαγορεύουμε πολιτικά κόμματα επί τη βάση του τι πρεσβεύουν, και τότε θα δούμε ότι τα ανεκτά κόμματα θα καταλήξουν να είναι πολύ λίγα.